κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε. Σήμερα με βλέπετε βραδάκι. Έλα. Δεν μιλάω σε σένα. Η περίεργη μετά η κουτσοφόρη. Λοιπόν, είναι βραδάκι, έφυγε και το πλυντήριο πιάτων. Είναι μια πολύ ρομαντική κατάσταση και θα κάνουμε ένα σούπερ μάρκετ χολ. Επειδή αύριο το πρωί έχω δουλειές και δεν νομίζω να προλάβω να το κάνω, ίσως το κάνω βράδυ. Γενικά προτιμάω το φως του ήλιου. Τώρα δεν μου αρέσει αυτός ο φωτισμός, αλλά τέλος πάντων είναι λίγα και καλά. Δεν θα σας κουράσω, θα είναι σύντομο, οπότε πάμε να δούμε. Έχω εδώ και την κουρδέλα. Λοιπόν, μπανανούλες για τα σμούθι και επειδή τις τρώμε. Ντοματίνια, ωραία, αποσκρεμμένη. Ήτανε σχεδόν ένα κιλό και κόστιζαν 3,5 ευρώ. Χαλβά φασάλων, το λατρεύω, είναι το αγαπημένο μου γλυκό, το αγαπώ πάρα πολύ, ειδικά αν έχει καμία γλυκά μέσα. Και πήρα ένα μεγάλο κομμάτι που κόστιζε γύρω στα 3 ευρώ αποσκρεμμένη. Ωραίο είναι, αλλά δεν έχει καμία γλυκά μέσα και με χάλασε λίγο αυτό. Ψωμάκια μπριός, γιατί θα κάνουμε hot dog. Πατατάκια μπονόρα με ρίγανη, πάρα πολύ ωραία και οικονομικά. Ένα μάνστερ για να πάρουμε ενέργεια. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ που είναι με αλόε βέρα και με ρόδι, πάρα πολύ ωραίο. Είναι για το σώμα, χρόνιτρο. Μυρίζει τέλεια και είναι από ελληνική εταιρεία Greek Product ή αρώμα, πάρα πολύ ωραίο, μυρίζει φανταστικά, πολύ ήπια, ωραία μυρωδιά γλυκιά. Πήρα αυτά τα Oreo που είναι καινούρια και επειδή αρέσουν πάρα πολύ στο μικρό τα μπισκοτάκια Oreo. Του πήρα αυτά που είναι δημητριακά με βανίλια και κακάο. Μπας και το τρώει. Οπότε ναι, αυτά εδώ. Και τώρα πάμε σε πράγματα. Ένα ψωμί του toast. Οκ. Κάνουμε συνταγή από ψωμιά. Λοιπόν, πήρα επίσης ένα βιβλίο για τη μαμά μου. Είναι αυτό το τραγούδι της Ελένης από Νίνα Τζόρτζ. Αυτή είχε γράψει και το μικρό παραδιάνικο βιβλιοπωλείο. Είναι πάρα πολύ γνωστό. Άρεσε στη μαμά μου, της αρέσει αυτό το στυλ, οπότε της πήρα και αυτό εδώ γιατί είναι βιβλιοφάγος και σε λίγο καιρό έχει γιορτή. Οπότε θα το κάνω δωράκι μαζί με κάτι άλλο που της έχω πάρει. Αυτό ένα μπλάνκ μου για τη μικρή από Tipex. Κίντερ σοκολάτα για το μικρό. Και έχουμε και ένα παιχνίδι που έχει πάρα πολύ γέλιο, είναι από τραπέζιο, λέγεται σκίτσογραφίες και χωρίζεται σε ομάδες, είναι μέχρι 6 παίκτες. Και τι κάνει, σου τυχαίνουν κάποιες κάρτες, εσύ ζωγραφίζεις αυτό που θα σου τύχει, τραβάς τρεις διαφορετικές, ένα ουσιαστικό μισό λεπτό. Λοιπόν, πήρα αυτό λοιπόν που έχει πάρα πολύ πλάκα. Σου τυχαίνουν τρεις διαφορετικές κάρτες, υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο ή επιρρηματικός προσδιορισμός. Π.χ. μπορεί να σου τύχει ένα πρόβατο με γυρεύει στο σύννεφο. Εσύ το ζωγραφίζεις όπως μπορείς καλύτερα και δίνεις τη ζωγραφιά σου στον επόμενο. Ο επόμενος βλέπει αυτό και αυτός μπορεί να σκεφτεί ότι τι είναι αυτό, ένα κρυάρι τρώει στο δέντρο. Και να το γράψει έτσι. Μετά ο επόμενος γραφίζει αυτό που βλέπει, δηλαδή ένα κρυάρι και ρόγει στο δέντρο. Και ούτω καθεξής, και όποιος, όποια ομάδα και ζωγραφιά είναι πιο κοντά σε αυτό που έχει ζωγραφίσει, κερδίζει. Έχει και αυτό που προχωράς ανάλογα. Οπότε πάρα πολύ καλό, έχει πάρα πολύ γέλιο, το έχουμε παίξει πολλές φορές με τον αδερφό μου. Και το έχουν και τα δύο αδέρφια μου, μόνο που δεν το είχα, όπως το πήρα και εγώ. Και τέλος πήρα τρία κεράκια.
Από σκληραμενική, αυτά εδώ, πάρα πολύ ωραία συσκευασή. Τα πήρα για δωράκι. Μυρίζουν φοβερά, είναι κάπως έτσι μέσα. Μου άρεσαν πολύ οι συσκευασίες τους. Αυτό είναι μέσα αναλόξυλο και αυτό δεν ξέρω. Μυρίζουν πολύ ωραία, ήταν γύρω στα 3 ευρώ το καθένα. Αυτά, φοβερά και είναι πάρα πολύ ωραίο δωράκι για Χριστούγεννα. Και πήρα και πάλι για δωράκι. Μία κουπίτσα που έχω και εγώ και μου αρέσει πολύ. Είναι αυτή εδώ που λέει Hello. Πάρα πολύ ωραία. Κεραμική, όμορφη, γλυκούλα και αυτή στα 2,5-3 ευρώ κάπου εκεί. Πολύ ωραία κουπίτσα καθή. Έχω αρχίσει και μαζεύω δωράκια για τα Χριστούγεννα. Διότι τα Χριστούγεννα είναι ωραίο να κάνουμε δωράκια και κεράκια κουπίτσες είναι top για μένα σαν δώρα. Και πάμε να σας δείξω τώρα και κάποια δωράκια που πήρε ο μικρούλης για την γενεθλιά του, για τη γιορτή του, συγγνώμη. Λοιπόν, αρχικά θα ξεκινήσω από ένα πάρα πολύ ωραίο επιτραπέζιο. Είναι αυτό εδώ. Είναι ένα παζλ το οποίο είναι τύπου Μοντεσόρι, είναι ώρα ξύλινα και σου έχει διάφορες κατέλες ξύλινες και το παιδάκι με αυτά τα σχήματα που περιέχει προσπαθεί να τα βάλει πάνω και να φτιάξει το σχήμα αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο, μας το έφερε η κουμπάρα μας και μας είπε ότι είναι από Lidl. Γενικά το Lidl βάζει κατά καιρούς πάρα πολύ ωραία παιχνιδάκια από 10 μέχρι 20 ευρώ, έτσι ξύλινα. Έχω πάρει και πιο παλιά και κάθε φορά που βάζει κοιτάω κάτι τον ενδιαφέρει. Το συγκεκριμένο δεν το είχα βρει εγώ και είναι πολύ ωραίο και έχουμε παίξει ήδη αρκετά και πάρα πολύ ωραίο, κάνει καλό και στη συγκέντρωση, την προσοχή κτλ. Συνεχίζουμε με μπόλικο στόμα. Λοιπόν, αρχικά η γιαγιά του Γιάννη του πήρε αυτόν εδώ με δύο βαγόνια. Αυτό είναι ο Τόμας, αυτή είναι η Γιάννη και αυτή είναι η Κλάραμπελ. Οπότε έχουμε όλο αυτό εδώ πέρα το αριστούργημα. Είναι μηχανοκίνητο με μπαταρίες που γίνεται. Η νονά μας του πήρε αυτόν εδώ το γερανουλί. Ναι. Είναι ο Μάντι. Και έχει και άλλο ένα βαγόνι και αυτό, τέλος πάντων, είναι αυτός εδώ πολύ γλυκούλης και έχει και αυτό που λειτουργεί σαν γερανός, τέλος πάντων, πολύ ωραίο, δεν το είχαμε και αυτό. Δεν το είχαμε. Ο γερανός έχει και αυτό το βαγόνι, είναι 3 βαγόνια το καθένα. Νομίζω παιδιά με το μας έχουμε κλείσει, έχει πάρα πολλούς, δεν θα ξαναπάρουμε το μας, φτάνει. Πραγματικά νομίζω ότι σχεδόν κοντεύει να τους έχει όλους. Νομίζω μία μας λείπει μόνο και έχουμε όλη τη συλλογή. Αυτά από το μας. Επίσης η νονά του, εκτός από το μας, του πήρε και ρουχαλάκια. Αυτό το πάρα πολύ ωραίο το οποίο θα το βάλει τώρα, όπως θα βγούμε. Είναι σαν ψιλοκυριλέα, αλλά δεν είναι το ύφασμα έτσι πιο καθημερινό. Κάτι που είναι πολύ ωραίο για παιδάκια, γιατί τώρα το πολύ κυριλέα θα το βάλει και πολύ, ενώ αυτό το κυριλέα αλλά και πιο χαλαρό είναι τέλειο. Το νούμερο είναι σούπερ, το χρώμα είναι σούπερ, δεν έχει πολλά σε τέτοιο χρώμα, έχει για καδάκι, έχει κουμπάκια, μου αρέσει πάρα 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 πολύ. Και θα σας το έχω και σε φωτογραφία δίπλα. Και από κάτω έχει και παντελονάκι, το οποίο είναι πιο κυριλέα το ύφασμα. Αλλά είναι σε φόρμα, δηλαδή ενώ είναι ωραίο κυριλέ παντελονάκι, είναι πιο χαλαρό, δεν είναι το ύφασμα το στενό, το πολύ βολικό φαίνεται και αυτό. Κάτω είναι αυτά τα ωραία παντζάκια, πάρα πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Και η μαμά της νονάς μου, γιατί του φέρνει και η νονά του και η μαμά της νονάς του, η μαμά της νονάς του, ναι, που είναι δικιά μου νονά, είναι πολύ ωραίο από Ζάρα. Που είναι αυτό εδώ το χαλκί. Μικρή, μαύρο τι είναι, δίχρωμο, πάρα πολύ ωραίο. Είναι αρκετά χοντρό, έχει κουκούλα. Και είναι και το νούμερο μια χαρά.
Και έχει και επένδυση μέσα, είναι χοντρό δηλαδή και είναι για κρύο. Και θα σας δείξω πιο κάτω ότι του έχει πάρει και ο αδερφός μου ο Παναγιώτης. Ο οποίος του πήρε ένα τρενάκι, όχι Τόμας, ένα άλλο, το οποίο αυτό θα το πάρω για χριστουγεννιάτικη διακόσμηση, θα το βάλω κάτω από το δέντρο γύρω γύρω. Πήρε αυτό και του πήρε και ένα βιβλίο με μίσθος του εσώπου. Άρα θα σας τα δείξω κάπου δεξιά-αριστερά. Τα έχω αφήσει τη μαμά μου αυτά, γιατί εμείς έχουμε πάρα πολλά τρενάκια, πόσο να έχουμε πια. Οπότε τα άφησα εκεί. Για τόση ώρα κάνω χορ και είμαι μέσα στη μουντούρα. Κάτι συνέβη εδώ, δεν ξέρω. Συγγνώμη. Λοιπόν, και εδώ βλέπετε τον Χείρο που είναι άρρωστο στο μας που του φέρανε. Έχουν μάθει όλη την αδυναμία του Δημήτρη και του παίρνουν όλοι το μας. Είναι αυτός εδώ, πολύ ωραίος και εντυπωσιακός και αυτός, δεν τον είχαμε ευτυχώς. Και νομίζω ότι φτάνει γιατί έχουμε γύρω στους 20 μέχρι στιγμής. Λοιπόν, αυτό το δωράκι το έφερε η θεία του Γιάννη, πάρα πολύ ωραίο. Είναι παζλ κροκόδιλος και μαθαίνεις και χρώματα και αριθμούς ταυτόχρονα. Αυτή τη σούπερ αυτοκινητάρα την έφερε η κουμπάρα μου. Αγωνιστικό, μαύρο, πάρα πολύ ωραίο, τηλεκατευθυνόμενο. Αρέσουν πάρα πολύ στα αγοράκια. Αυτά τα μαξάκια, όπως βλέπετε, είναι σαν φόρμουλα. Πάρα πολύ ωραίο. Και περιμένουμε να πάρουμε μπαταρίες για να παίξει. Γι' αυτό το βλέπετε έτσι. Και του έφερε και μία μπλούζα Batman. Τον οποίο ο μικρός το λέει Batman. Το Batman. Ωραία και αυτή από όρχεστρα, πάρα πολύ ωραία και το νούμερο μια χαρά. Και επίσης αυτές τα είναι δύο ζευγάρια φόρμες, το ένα παντελονάκι το έχω ρίξει για πρίσιμο γιατί το έχει ήδη βάλει. Είναι αυτό εδώ που έχει από Cars και έχει ένα τρενάκι σαν τον Τόμας, γι' αυτό το πήρε. Έχουμε και σε ρούχα τώρα Τόμας. Και έχει το αντίστοιχο μπλε σκούρο παντελονάκι. Είναι αυτό εδώ. Και η άλλη με λάστιχο παραπολυβολικό, για κάθε μέρα είναι τέλειες αυτές οι φόρμες. Και το άλλο ζευγαράκι είναι πάλι από Cars, έχει ένα αεροπλανάκι και είναι σε αυτό το πάρα πολύ ωραίο έτσι, πώς λέγεται αυτό το χρώμα, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα, βρε παιδιά, πετρόλ, με αυτό το πολύ ωραίο αεροπλανάκι από Cars. Και αυτό που έφερε η θεία του Γιάννη είναι ένα βιβλιαράκι και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ήταν όλα υπέροχα.